Πρωινιακά θέλουμε να πούμε ότι με καταστολή και βία ούτε η υγεία προάγεται, ούτε η παιδεία και η εκπαίδευση συνολικότερα, αλλά ούτε και η κοινωνία μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που έχει και τα βιοποριστικά και μπροστά στην πανδημία. Από αυτή λοιπόν την άποψη εμείς καταδικάζουμε απερίφραστα την πρωτοφανή και απροκάλυπτη αστυνομική βία που ζήσαμε και συνεχίζουμε να ζούμε και που έχει εξαπολυθεί σε όλη τη χώρα απέναντι στους εργαζόμενους, στη νεολαία, σε όποιον παλεύει και διεκδικεί τα δικαιώματά του για να πάρθουν μέτρα προστασίας της υγείας απέναντι στην αντιλαϊκή και αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης. Όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση, έτσι και η σημερινή, η οποία όμως σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το έχει τερματίσει, συνοδεύει όλο το αντιλαϊκό της οπλοστάσιο, όλα εκείνα τα μέτρα που εδώ από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την κυβέρνηση παίρνει ενάντια στους εργαζόμενους και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, τα συνοδεύει με καταστολή, με ΜΑΤ, με δράση και με μια σειρά σώματα που έχει ιδρύσει ή που έχει βρει έτοιμα και από τους προηγούμενους, προκειμένου να κάνει αυτό που ξέρει πολύ καλά, να προστατεύει τα σεφόρεντα των εχόντων και κατεχόντων. Έχει συμπληρωθεί ένας χρόνος πανδημίας που για όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα έχουν αυξηθεί τα βάσανα, οι ταλαιπωρίες και ο τρόπος διαβίωσης. Ζούμε και από το φόβο του κορονοϊού, αλλά και από το φόβο της ανεργίας, της απληρωσιάς, της περικοπής των δικαιωμάτων μας, όσα απέμειναν από αυτά, αφού δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πλέον το δημόσιο δουλεύει περίπου το 1/3 του με διάφορων μορφών συμβάσεις ανακυκλώσιμων εργαζόμενων, ενώ οι μόνιμοι καθημερινά έχουν να αντιμετωπίσουν την ανυπάρκεια του προσωπικού που δεν φτάνει και που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον πολίτη σε σχέση με τις τεράστιες ανάγκες αλλά και τους μισθούς της πείνας. Τηλεργασία, ελαστικές μορφές απασχόλησης στους περισσότερους εργασιακούς τομείς του δημοσίου, ανασφάλεια, τηλεκπαίδευση αντί της ζωντανής εκπαίδευσης, φυσαρμόνικα τα σχολεία, ένα χρόνο κλειστά τα πανεπιστήμια, φυσαρμόνικα η ζωή μας, οι μόνιμες προσλήψεις το οποίο συνομίγει. Και μπαίνει ένα μεγάλο γιατί. Εμείς πιστεύουμε γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πιστεύει σε ένα μόνο Θεό, αυτόν την οικονομία της οικονομίας της αγοράς, της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Σε αυτούς απλόχερα μοιράζει τα δισεκατομμύρια ευρώ των επιδετήσεων, σε αυτούς παραδίδει τα έργα του ελληνικού, τα κιτ στρατόπεδα συγκέντρωσα στα νησιά μας, τους μεγαλοκαναλάρχες μπουλώνει κάθε λίγο γελικάκι, γι' αυτό καθιέρωσε και τη δεκάωρη δουλειά απασχόλησης, τις εισφορές, τις πρωτοκαταβολές εκατομμυρίων, τις φοροαπαλλαγές όλο αυτό το διάστημα, γι' αυτό εκτείναξε τις υπερορίες και γι' αυτούς δουλεύει όταν νομοθετεί για να θάψει το συνδικαλιστικό κίνημα, για να περιορίσει τις απεργίες, όταν γι' αυτούς δουλεύει όταν ιδιωτικοποιεί ότι απέμεινε από την ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες, τις μεταφορές. Από εκεί και πέρα οι άλλες τις απαντήσεις, όταν οι γιατροί απεργούν και αναγωνίζονται, αντιμετωπίζουν τα ΜΑΤ, όταν οι φοιτητές βρίσκονται στους δρόμους για να ανοίξουν τα πανεπιστήμια, αντιμετωπίζουν τα ΜΑΤ. Όποιος δηλαδή πλέον θεωρεί ότι δεν μπορεί να ζήσει με μια μάσκα στην υπόλοιπη ζωή του, αλλά πρέπει να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, γιατί βλέπει η ζωή του εκτός από την πανδημία να κινδυνεύει και με τα όλα όσα μέτρα παίρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που έρχονται να συμπληρώσουν, να επεκτείνουν και να οξύνουν τα μέτρα της προηγούμενης κυβέρνησης, τότε έχει να αντιμετωπίσει την καταστολή. Είναι βέβαια χαρακτηριστικό ότι όλο αυτό το διάστημα που όλοι μας και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα, οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της τεχνολογίας, της υγείας και της βιομηχανίας είδαν την περιουσία τους να αυξάνεται με ρυθμό 36 μέχρι 44% και αυτό μόνο στο πρώτο τετράμινο της πανδημίας. Η διαχείριση λοιπόν που έχει κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο δημόσιο σύστημα υγείας είναι μια διαχείριση που προάγει τον ιδιωτικό τομέα υγείας, που τον μπουλώνει με
δεκάδες εκατομμύρια για να κάνει χρυσές δουλειές και γι' αυτό και δεν τον επιτάσσει, αλλά τον πληρώνει. Ακόμα και αυτές τις απονόφισκες του Υπουργού του κ. Κουκίλια περί εάν δεν βρεθούν ιδιώτες γιατρούς θα τους επιτάξω, πίσω από όλα αυτά τα μεγαλόστομα κρύβεται ότι εάν θέλε και πάντα με το αζημίο του. Αφήνει λοιπόν την παιδεία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο έλεος, καταφεύγει στον ξυλοδαρμό των πολιτών για να κάψει την οργή και την αγανάκτησή τους που είναι πλέον ορατή σε όλα τα επίπεδα. Μας θένε σε καραντίνα ενώ η κυβέρνηση είναι ασυγκράτητη στην ψήφιση όλο αυτό το διάστημα βάρβαρων μέτρων που δεν έρχονται για να φύγουν, δεν έρχονται λόγω της πανδημίας, αλλά έρχονται για να μείνουν γιατί βρήκανε παπά να θάψουνε 5-6. Από τη μία μιλούν για lockdown, αλλά επί της ουσίας μας κοροϊδεύουν. Θένε lockdown στη ζωή μας, στους αγώνες μας, στις διεκδικήσεις μας και μας θέλουν με κλειστό το στόμα, υποταγμένο στην κερδοφορία, όπως είπαμε, όλων αυτών που μέσα από την κρίση και την οικονομική που υφιστάμεθα και υφίσταται όλος ο λαός, αλλά και την κρίση της πανδημίας, να βρουν ευκαιρία να θησαυρίσουν. Έτσι λοιπόν, η απρόκλητη αστυνομική βία της περασμένης Κυριακής στην πλατεία της Νέας Σμύρνης και η κρατική βία για μας ως εκτελεστική γραμματεία της Αδεδής δεν είναι κεραυνό σε νεθρία. Εδώ και μήνες και στη Νέα Σμύρνη και σε άλλες περιοχές της Αττικής και όλης της χώρας επαναλαμβάνονται τέτοια περιστατικά. Βλέπουμε το κυνηγητό μέσα στις... Βλέπουμε αυτό που ξέσπασε μετά τα επεισόδια της Νέας Σμύρνης και την προβοκάτσια που έγινε με τον απαράδεκτο τραυματισμό του αστυνομικού, που ξέσπασαν καινούργια επεισόδια και κυρίως βέβαια άρχισε το κυνηγητό σε πιλωτές μέσα στα γκαράζ στους γύρω δρόμους και είχαμε και το πάμε να τους σκοτώσουμε, πάνω στο οποίο μέσα πάλι από τις δυνάμεις δράσης και ΜΑΤ που ακούστηκαν αυτά τα πράγματα και που προς το παρόν ακόμα το εξετάζουν και το ψάχνουν. Ενώ απέναντίας στον χώρο των Μπακαλάκηδων έγιναν οι συλλήψεις που έγιναν, που δείχνει ότι όπου θένε να δράσουν γρήγορα δρούν, όταν αφορά η κυβέρνηση να δράσει στην κατεύθυνση αυτών των εντολών που δίνει, προκειμένου αντί η αστυνομία να είναι στραμμένη στο κοινό έγκλημα που είναι η δουλειά της και να είναι δίπλα στον πολίτη, να χτυπά τον πολίτη, εκεί τότε δεν λειτουργούν με την ταχύτητα που βλέπουμε σε άλλες περιπτώσεις. Όμως, να θυμηθούμε και τις απαγορεύσεις στις μέρες της επετείου του Πολυτεχνείου, με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που θύμιζαν τη Χούντα, να θυμηθούμε τις απαγορεύσεις των εκδηλώσεων τη μέρα του Γρηγορόπουλου και τα τριαντάφυλλα που τα τσαλαπατούσαν άντρες των ΜΑΤ, να θυμηθούμε βέβαια και τις περιπτώσεις εκείνες που απεργοί, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας, έβγαιναν στους δρόμους και όμως αντιμετωπίζαν πάλι την καταστολή. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι βγάζει μάτι αυτή η κυβερνητική κατεύθυνση που έχει δοθεί στα σώματα ασφαλείας να ξεφύγουν από το ρόλο τους και να περιοριστούν μόνο στο ρόλο της καταστολής απέναντι στο λαό, γιατί ακριβώς σε κάθε ανάλυση μιας τέτοιας περίπτωσης βλέπουμε απρόκλητα να επιτίθεται στις διαδηλώσεις, στις συγκεντρώσεις και σε όσα κάνει και για όσα αγωνίζεται ο λαός. Και θέλουμε να πούμε εδώ το εξής, ότι δεν πρόκειται για διασπορά κορονοϊού μέσα στους εργαζόμενους και μέσα στους διαδηλώτες. Η διασπορά του κορονοϊού γίνεται μέσα στα γκέτο, στους εργασιακούς χώρους. Γνωρίζουμε στο νησί μας που ξεκίνησε η διασπορά κορονοϊού σε ένα μεγάλο εργασιακό χώρο στο σούπερ μάρκετ του Λίδη. Γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα κέντρα, παστώνεται ο κόσμος, είναι αναγκασμένος να δουλεύει. Γνωρίζουμε ότι οι εργοδότες δεν νοιάζονται για την ανθρώπινη ζωή, αλλά τους θένε απίκου όλους τους εργαζόμενους και επομένως γνωρίζουμε ότι δεν παίρνονται και εκείνα τα μέτρα, γιατί είναι οικειοθελή αυτά τα μέτρα προφύλαξης μέσα στους μεγάλους εργασιακούς χώρους. Δεν παίρνονται λοιπόν αυτά τα μέτρα και έχουμε όλη αυτή τη διασπορά και όλα όσα συναντάμε. Να κλείσω σιγά σιγά ότι εμείς έχουμε εμπειρία στοιχείο πριν ένα χρόνο με την εισβολή των ΜΑΤ που για τρεις μέρες έβριζαν, χτυπούσαν, μας κατονόμαζαν τουρκόσπορους
προκειμένου να περάσει η πολιτική των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Έχουμε αυτή την πολιτική να συνεχίζεται από την κυβέρνηση, να επιμένει σε στρατόπεδα κυβέρνησης και μάλιστα μέσα από μια καινούρια συμφωνία η οποία τα κέντρα τα θεωρεί γκρίζες ζώνες, έχουν λέει πλάσμα δικαίου, δηλαδή δεν εφαρμόζονται καν δικαιικό σύστημα της χώρας μας, και αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτές οι πολιτικές θα έχουν και πάλι απέναντι το χιώτικο λαό, και δυστυχώς αυτό που βλέπουμε είναι ότι ετοιμάζεται και πάλι η κυβέρνηση με εισβολές να λύσει αυτά τα ζητήματα, αντί να προστατέψει και τη νησί μας και τα νησιά μας από τους πραγματικούς κινδύνους, και που είναι η δικιά της η πολιτική πρώτα και κύριο. Απαιτούμε λοιπόν να σταματήσει το όργιο κρατικής καταστολής και βίας και αστυνομικής αυθαιρεσίας. Καλούμε το Σάββατο τα πρωτοβάθμια σωματεία της δύναμής μας, αλλά και όλο το χιώτικο λαό και τους εργαζόμενους, να συμμετέχουν στις 11 η ώρα στην πλατεία Βουνακίου, τηρώντας τις αποστάσεις, με τις μάσκες, με τα μέτρα ασφαλείας που όλοι γνωρίζουμε και έχουμε ξανακάνει, σε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα απαιτήσει ξεκάθαρα ότι εμείς αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να ανεχθούμε αυτή την κατάσταση. Δεν πρόκειται να σημάνει σιωπητήριο ούτε στα θέματα της υγείας, ούτε στα θέματα της παιδείας, ούτε στο προσφυγικό, ούτε στα εργασιακά μας δικαιώματα. Διεκδικούμε λοιπόν επίταξη εδώ και τώρα του ιδιωτικού τομέα της υγείας, χωρίς καμία αποζημίωση, στήριξη του νοσοκομείου Χίου σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, μέτρα προστασίας των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στους χώρους δουλειάς και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Ζητάμε αυτή τη στιγμή να στηριχτεί το εισόδημα και τα δικαιώματα των εργαζομένων, να προστατευτούν οι άνεργοι, οι μικροεπαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι. Θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι συνεχείς και τακτικοί σε όλους τους εργασιακούς χώρους, στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, εννοώ στους εργαζόμενους βέβαια, εκπαιδευτικό προσωπικό, ΟΤΑ, περιφέρεια, φορεία, στα σούπερ μάρκετ, στις τράπεζες, στις μεγάλες επιχειρήσεις και γενικά που είναι, συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός εργαζομένων, και όχι να βγαίνουμε σήμερα τη μία με τις αμάδες, την άλλη γιατί έγινε στο Δήμο, και να ψαχνόμαστε πού είναι ο ΕΟΔΗ, αν είναι επαρκές το προσωπικό του ΕΟΔΗ που δεν είναι, και να τρέχουν οι άνθρωποι λάστιχο και οι υπηρεσίες στο Δήμο, οι εργαζόμενοι και οι υπηρεσίες στην περιφέρεια και όπου εμπλέκονται αυτές οι υπηρεσίες, να τρέχουν να τα βγάλουν πέρα με τις ελάχιστες δυνάμεις. Απαιτούμε κανένα στρατόπεδο συγκέντρωσης ούτε στο Θόλος ούτε πουθενά, και καμιά περιστολή των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού με πρόσχημα των κορονοϊών. Συνεχίζουμε λοιπόν τον αγώνα, δεν ανεχόμαστε, δεν συμβιβαζόμαστε απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, απέναντι στην τρομοκρατία που έχει εξαπολύσει, και δεν ανεχόμαστε και προβοκατόρικες ενέργειες των γνωστών αγνώστων κουκουλοφόρων που από τη μία δημιουργούν προβλήματα και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή, όπως έγινε, είπαμε, με τον τραυματισμό του αστυνόμου, και από την άλλη είναι βούτυρο στο ψωμί αυτές οι ενέργειες οι προβοκατόρικες στο να εντείνεται ο αυταρχισμός και η ομοία αστυνομική βία. Φοράμε μάσκες, όπως λέμε και στην ανακοίνωσή μας, αλλά δεν θα μας κλείσουν τα στόματα. Ευχαριστούμε πολύ. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, ευχαριστώ να την απαντήσω. Να ρωτήσω, σχετικά με τους σενοριοφύλακες, έχετε κάποια πληροφορία και σας ανησυχούν όλες αυτές οι συζητήσεις που γίνονται να έχουν μια εκπαίδευση και να περάσουν σαν ένα αστυνομικό σώμα στην ουσία καινούριο? Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι οι σενοριοφύλακες προσλήφθησαν, υποτίθεται, για τη φύλαξη των συνόρων από τις προσφυγικές μεταναστευτικές ροές, αλλά εν τέλει μετατρέπονται σε σώμα δίπλα στα μάτια. Από αυτή λοιπόν την άποψη, κοντός ψαλμός Αλληλούια, μιας και η κυβέρνηση και ο υπουργός της, ο κύριος Μηταράκης, προωθούν να ολοκληρωθεί το πακέτο στο να μετατραπούν τα νησιά μας σε Ellis Island, και από εκεί και πέρα θα φανεί και ποιος είναι ο ρόλος των σύνοριοφυλάκων σε αυτή την κατεύθυνση.
Εμείς όμως θεωρούμε ότι ούτως ή άλλως δεν είναι το ζήτημα, επειδή γίνεται και μια τέτοια συζήτηση και το γνωρίζετε, αν θα μας δέρνουν εκπαιδευμένοι όντες ή ανεκπαίδευτοι. Εμείς θεωρούμε ότι, και γι' αυτό αγωνιζόμαστε δεκαετίες και χρόνια, ώστε η αστυνομία, αν θέλετε και συνδικαλιστικά όργανα και μέσα στην αστυνομία είναι αυτοί που αγωνίζονται να μην έχουν το ρόλο, να το πω έτσι, που λένε και οι ίδιοι, ότι εμείς προχθές άκουγα ένα συνδικαλιστή στην αστυνομία, που δεν είναι βέβαια συνδικαλιστές τύπου Μαυροειδή ή Μπαλάσκα, ο οποίος έλεγε εμείς δεν θέλουμε να είμαστε μπάτσι, εμείς θέλουμε να είμαστε αστυνομικοί. Και ευτυχώς θεωρώ ότι στο σώμα μέσα το αστυνομικό θεωρούμε ότι ασχέτως αν αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται, πολλοί είναι εκείνοι οι αστυνομικοί που δεν θέλουν αυτό το ρόλο. Το ζήτημα είναι ότι και η σημερινή κυβέρνηση, όπως και η προηγούμενη που αγόρασε τις Άβρες, θένε τον, επειδή θεωρούν τον εχθρό λαό, θένε αυτά τα σώματα απέναντί του. Έτσι λοιπόν, το ζήτημα δεν είναι, για να επανέλθω σε αυτό που είπατε, αν θα είναι εκπαιδευμένοι ή δεν θα είναι εκπαιδευμένοι. Το θέμα είναι να μην έχουν αυτόν τον προσανατολισμό. Αλλά να έχουν τον προσανατολισμό, είμαι ένα αστυνομία στο κοινό έγκλημα, ο συνοριοφύλακα σε αυτό που αφορά τη δουλειά του και από εκεί και πέρα να είναι και οι δύο εκπαιδευμένοι και σωστά εκπαιδευμένοι και προστατευμένοι λόγω της εκπαίδευσής τους, ακριβώς για να αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν. Και όχι ο αδερφός να αντιμετωπίζει τον αδερφό ή τον πατέρα του ή το, το συγγενή του ή το φίλο του ή το γειτονά του, επειδή ακριβώς η κυβέρνηση η σημερινή και η εκάστοτε κυβέρνηση, επειδή ακριβώς έχει το κράτος των ολίγων και κατεχόντων να επιβάλλεται δια της βίας και δια της αστυνομοκρατίας, της αναγκαστικής βίας που λέει ο κύριος Βορύδης, ενθυμούμενος το χουντικό του παρελθόν ως στην ηγεσία της ΕΠΕΝ.